Για 7η χρονιά λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη το Ακαδημίες Golden Cup με τη συμμετοχή ομάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το εν λόγω τουρνουά διοργανώνεται στα γήπεδα Planet FC από τον ΟΑΣΠΕ και υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 6 του μήνα με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Πρόκειται για την 7η διοργάνωση παιδικού ποδοσφαίρου του Ακαδημίες Golden Cup που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στα γήπεδα Planet FC, που είναι ό,τι πιο φιλόξενο μπορούμε να έχουμε στην πόλη μας. Τα παιδιά χαίρονται ήδη το ποδόσφαιρο. Έχουμε ομάδες που έχουν ταξιδέψει από την Κέρκυρα, από την Καστοριά, από τις ΣΕΡΕΣ και φυσικά οι τοπικές ομάδες που πάντα μας στηρίζουν. Αυτή η διοργάνωση πιστεύω ότι είναι ένα εφαλτήριο για τις επόμενες διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν σε αυτό το διάστημα που είναι το 2018 για τις πασχαλινές μας διοργανώσεις. Σκοπός του τουρνουά είναι πάντοτε ο ίδιος, να χαίρουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο, να ανταλλάσσουν απόψεις οι προπονητές, να ανταλλάσσουν κουλτούρες και να ανταγωνίζονται με πάντα γνώμονα το εφαγωνίζεστε. Τα παιδιά είναι γεννημένα από το 2005 ως το 2010. Οι κατηγορίες είναι προπαιδικό, junior και προ-junior. Και ο σκοπός του είναι να δώσει 3 αγώνες κατάταξης και ο τελικός του Σαββάτου, που είναι τα φώτα, να γίνουν οι μικροί και μεγάλοι τελικοί. Σκοπός μας είναι να βλέπουμε τα τόσα παιδιά να γεμίζουν τα γήπεδά μας και να χαίρονται αυτό που κάνουν. Βρισκόμαστε στα γήπεδα Planet FC, όπου διεξάγεται το 7ο Ακαδημίες Golden Cup. Άπαντες αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για το Golden Cup, τονίζοντας μάλιστα πως τέτοιες πρωτοβουλίες μόνο καλό μπορούν να κάνουν στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Βεβαίως, οι μικροί αθλητές έχουν πολλά να μάθουν και αναμφίβολα τέτοια τουρνουά βοηθούν τα μέγιστα. Ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και στους μικρούς μας αθλητές, αλλά και στους γονείς τους. Και ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Νομίζω είναι η 7η χρονιά που γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλό να γίνονται τέτοια δυνατά τουρνουά, γιατί έχουν κέρδος όλες οι ομάδες. Να προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο μπορούμε πιο σωστό ποδόσφαιρο και ο στόχος μας είναι να δείξουμε κάποιο παιδί από αυτά που έχουμε στις τάξεις ομάδας για να ανέβει όσο γίνεται πιο ψηλά, μακάρι να ανέβει και στην πρώτη ομάδα του Άρη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που δεν μετράει καθόλου για μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σήμερα ήρθαμε να παρευρεθούμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Ήταν δύσκολο το ταξίδι μας, γιατί καταλαβαίνετε από την Κέρκυρα έχουμε σηκωθεί από τις 4 η ώρα. Αλλά η όρεξη των παιδιών, ο ενθουσιασμός των παιδιών είναι τέτοιος που μας έκανε να νιώθουμε ξεκούραστα για να έρθουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο τουρνουά. Πιστεύω ότι από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα ήρθαμε πριν από λίγα λεπτά, εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Σφίζει από υγεία όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι, γιατί πρώτη φορά ερχόμαστε σε αυτό το τουρνουά. Και πιστεύω τα παιδιά να πάρουν εικόνες, να πάρουν παραστάσεις και εμπειρίες για την μελλοντική ποδοσφαιρική τους καριέρα. Στο μέλλον θα ξανακολουθήσουμε αυτά τα τουρνουά, γιατί πιστεύω ότι για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι ό,τι καλύτερο να αλλάζουν παραστάσεις, εικόνες και εμπειρίες, γιατί είμαστε σε ένα τόπο που είναι λίγες οι παραστάσεις στην Κέρκυρα. Εμείς τα κυνηγάμε, γιατί πιστεύω εγώ σαν προπονητής και σαν υπεύθυνος της Ακαδημίας ότι μόνο καλό μπορούν να κάνουν στα παιδιά αυτά. Μας αρέσει να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά πρώτος σκοπός της δικής μου ομάδας είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί πέρα, αν μέσω του ποδοσφαίρου και μέσω τέτοιων διοργανώσεων που γίνονται μπορούμε να κατακτήσουμε και κάποιο τουρνουά, ευχής έργων είναι, οπότε ό,τι καλύτερο προκύψει. Τέτοιες μέρες συνήθως που το πρόγραμμα όλων των παιδιών είναι λίγο πιο χαλαρό, συμμετέχουμε όλες οι ομάδες συμμετέχουν σε τέτοια τουρνουά και άλλωστε τέτοιες μέρες πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους διοργανώσεις και στο πνεύμα των γιορτών, οπότε συμμετέχουμε και εμείς για τα παιδιά, για το καλό των παιδιών. Η διασκέδαση των παιδιών πάνω απ' όλα. Έτσι. Εντάξει, εμείς τώρα πρώτη φορά συμμετάσχουμε και σε τουρνουά 11x11, συνήθως τα παιδιά παίζουν 9x9, οπότε είναι μια νέα πρόκληση για μας για να μάθουν να παίζουν και σε μεγάλο γήπεδο. Είναι καλό να γίνονται τέτοια τουρνουά για να ξεφεύγουμε λίγο και από τη ρουτίνα μια φορά τη εβδομάδα αγώνες. Έτσι, και το συγκεκριμένο είναι και τετραήμερο που σπάνια γίνονται τέτοια τουρνουά, συνήθως είναι διήμερα ή τριήμερα. Οπότε είναι πολύ καλό για τα παιδιά να βρίσκονται και κάθε μέρα στο γήπεδο και μακριά από άλλα πράγματα,